Μέχρι αργά το απόγευμα ούτε η Παεπαγιάννα ούτε και ο Άρη είχαν προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετική με την υπόθεση του Μάρβιν Πίρσμαν και την παραχώρησή του από τον ΠΑΣ με μεταγραφή στην ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Τα ρεπορτάζα από την ομάδα του Άρη πάντω έδειχναν προ την κατεύθυνση τη οριστική συμφωνία για πώληση του παίκτη από τον ΠΑΣ τον Άρη, με το ποσό που θα καρποθεί, μάλιστα, ο ΠΑΣ να είναι σίγουρα εξαψήφιο. Με δεδομένη την απουσία του Πίρσμαν από την προπόνηση τη Τετάρτη λόγω ίωση, όπω διέρευσε η Πάιπα Γιάννενα και το μπαράζ των δημοσιευμάτων για οριστική συμφωνία των δύο ομάδων, θεωρείται μάλλον σίγουρο ότι ο Πά αποχαιρετά τον Βέλγο Αμυντικό και αναζητά άμεσα τον αντικαταστάτη του. Η αναζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει και ίσω αυτό να είναι ένα από του λόγου που μέχρι αργά το απόγευμα δεν υπήρχαν επίσημε ανακοινώσει με την Πάιπα και τον Γιώργο Χριστοβασίλη να θέλουν πιθανότατα να ανακοινώσουν πρώτα ή και παράλληλα με την αποχώρηση του βέλγου αμυντικού την απόκτηση κάποιου άλλου παίκτη. Ακόμη και σήμερα όμως να φτάσει κάποιο νέος παίκτη στα Γιάννανα και να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα είναι απίθανο να είναι στη διάθεση του Ιρακλή Μεταξά για την Κυριακή και για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Έτσι, ο Μίκαελ Γκαρδάφσκι που επιστρέφει και γνωρίζει και την θέση στην οποία έχει αγωνιστεί πολλέ φορέ στο παρελθόν, θα είναι αυτό που θα πάρει τη θέση του Πίρσμαν στο αριστερό άκρο τη άμυνα. Οι παίκτε επιστρέφουν την Παρασκευή στι Προπονήσει με την προσοχή να είναι στραμμένη στους Κάργα και Ντομίνγκεθ που είχαν κάποιε ενοχλήσεις και η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη. Όπω και στην επιστροφή μετά τη λήξη τη καραντίνα για του παίκτε που είχαν νοσήσει.